Σκόπια του αέρα. Κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ. Με την Ιουλία Ζωντανού στο ράδιο Αβένα 97.7. Μια εκπομπή για τους μικρούς μας φίλους. Καλησπέρα παιδιά. Άλλο ένα παραμύθι για απόψε. Μια περιπέτεια με χιούμορ και ανατροπές που θα κάνει εσάς τους μικρούς μας φίλους να δείτε τα μαθηματικά με ένα άλλο μάτι. Ο γίγαντας που εξαφάνισε τους αριθμούς, της Χαράς Αγγελάτου από τις εκδόσεις Άγκυρα. Μια φορά και έναν καιρό, κοντά στη μικρή πολιτεία, στην άκρη του μεγάλου δάσους, ήταν χτισμένος ένας τεράστιος πύργος. Είχε 47 παράθυρα, 13 πόρτες και 30 δωμάτια. Θα μπορούσε κανείς να πει χίλια πράγματα για αυτόν τον πύργο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εκεί έμεναν δύο αδέλφια και μία νεράιδα. Μεγαλύτερος από τα δύο αδέλφια ήταν ο Πυθαγόρας, ένας μικροσκοπικός νάνος. Ο Πυθαγόρας αγαπούσε πολύ τα μαθηματικά. Του άρεσε να μετράει, να λογαριάζει, να υπολογίζει. Μπέρδευε τους αριθμούς και ύστερα τους ξαναέβαζε στη σειρά. Χωμένος ανάμεσα σε βιβλία και σε χαρτιά, φαινόταν πάντα πολύ απασχολημένος. Εκεί, ανάμεσα στα χοντρά βιβλία με τις χίλιες σελίδες, περνούσε όλη της την ημέρα και η Υπατία, η μικρή νεράιδα των μαθηματικών. Γνώριζε όλα τα μυστικά των αριθμών και με το μαγικό της ραβδί έδινε μαθημαγικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Οι δυο τους ήταν αχώριστοι φίλοι. Μαζί τους ζούσε και ο αδελφός του Πυθαγόρα, ο Γοραπίθας. Ο Γοραπίθας ήταν μικρότερος, αλλά αυτό ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αφού ήταν ένας τεράστιος γίγαντας, 10 μέτρα πιο ψηλός και 100 κιλά πιο βαρύς από τον Πυθαγόρα. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούσε μόνος του στον τρίτο όροφο του πύργου, στο δωμάτιο με τον αριθμό 123. Σε εκείνο το δωμάτιο υπήρχε ένα τεράστιο πιάνο. Όλη τη μέρα έπαιζε όμορφες μελωδίες και γέμιζε ένα σωρό χαρτιά με νότες. Αγαπούσε πολύ τη μουσική και ήταν πραγματικά σπουδαίος πιανίστας. Ήταν ευγενικός και έξυπνος και κάθε τόσο έφτιαχνε όμορφα τραγούδια για την Υπατία και τον Πυθαγόρα. Εκείνη συχνά του μιλούσαν για τους γρίφους και τα μαθηματικά παιχνίδια που επινοούσαν, αλλά μάταια. Βλέπετε, ο Γοραπίθας δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για αριθμούς, προβλήματα και ασκήσεις. Συνήθιζε να λέει πως τα μαθηματικά είναι μεγάλος μπελάς και οι αριθμοί άχρηστες καλικατζούρες. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν να βρει ένα τρόπο να εξαφανίσει τους αριθμούς για να γλιτώσει από τα προβλήματα και τις κουραστικές συμβουλές. Μια μέρα λοιπόν, ενώ έπαιζε πιάνο, σκέφτηκε κάτι που θα τον γλίτωνε για πάντα από τα μαθηματικά. Θα φτιάξω ένα τραγούδι με νότες και λέξεις μαγικές. Τους αριθμούς θα τους μαγέψω και στη στιγμή θα τους μπερδέψω. Μέσα στον πύργο θα τους φέρω και έτσι θα τα καταφέρω. Για πάντα θα τους φυλακίσω και το πρόβλημα θα λύσω. Ο
χωρίς να χάσει λεπτό, άρχισε να χτυπάει τα πλήκτρα ψάχνοντας τη μαγική μελωδία που θα έβαζε σε εφαρμογή το μεγαλοφιές σχέδιό του. 1, 2, 3 και σι και φα και ντο. Μπορώ να ξεσηκώσω τον κάθε αριθμό. Φτάνει μια μελωδία και λέξεις μαγικές να φέρουν στον κόσμο μεγάλες αλλαγές. Έσμινε, έγραφε, μουτζούρινε τα χαρτιά του και έφτιαξε ένα πραγματικό αριστούργημα. Αν είσαι αριθμός, μεγάλος ή μικρός, ήρθε η ώρα να χορέψεις και τους άλλους να μαγέψεις. Μην κάθεσαι στιγμή και κάνε μια στροφή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η μουσική. Τραγουδούσε χαρούμενος, παίζοντας ένα γρήγορο rock and roll στο πιάνο. Το τραγούδι δεν άρχισε να φτάσει και στη μεγάλη πολιτεία. Κανείς δεν ήξερε από πού ερχόταν η μελωδία, αλλά όλοι σιγομουρμούριζαν τους στίχους και σφύριζαν το ρυθμό. Μέχρι που συνέβη κάτι τρομερό. Όλοι οι αριθμοί από κάθε γωνιά της πολιτείας παράτησαν τις δουλειές τους, άφησαν τις θέσεις τους και βγήκαν στους δρόμους. Ακολουθούσαν τη μουσική με γενναίοι και περπατούσαν προς το δάσος. Τι περπατούσαν δηλαδή? Χοροπηδούσαν, χόρευαν και τραγουδούσαν. Κάποιοι μεγάλοι αριθμοί πήγαιναν μπροστά και οι άλλοι ακολουθούσαν. Ο Γοραπίδας είχε καταφέρει να τους ξεσηκώσει. Κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τους σταματήσει. Ήταν τρομερό. Τα ρολόγια, τα χρονόμετρα, τα ημερολόγια έμειναν χωρίς αριθμούς. Κανείς δεν ήξερε την ώρα, ούτε την ημερομηνία. Όλοι άρχισαν στη δουλειά τους, γιατί τα ξυπνητήρια τους δεν χτύπησαν. Έφυγαν και οι αριθμοί από όλα τα βιβλία. Χάθηκαν οι αριθμοί από όλες τις σελίδες, αλλά και τα παραμύθια άλλαξαν. Τα 7 κατσικάκια έγιναν σκέτα κατσικάκια και ο λύκος δεν ήξερε πόσα πρέπει να φάει. Το ίδιο έγινε και με τα 3 γουρουνάκια που δεν ήξεραν πόσα σπίτια έπρεπε να φτιάξουν. Ούτε ένας αριθμός δεν έμεινε στα βιβλία μαγειρικής, με αποτέλεσμα τα φαγητά να είναι γλυκά και τα γλυκά να είναι πικρά. Άδειασαν τα βιβλία αστρονομίας και οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να μετρήσουν τα αστέρια που από τότε έγιναν αμέτρητα. Και να ήταν μόνο αυτό. Πάνε και όλοι οι αριθμοί από τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα. Κανείς δεν ήξερε πόσο πρέπει να πληρώσει στο παντοπολείο, στο φούρνο και στην τράπεζα. Οι έμποροι τραβούσαν τα μαλλιά τους απελπισμένοι. Ο Χασάπης δεν μπορούσε να ζυγίσει το κρέας και ο Μανάβης δεν μπορούσε να ζυγίσει τα φρούτα και τα λαχανικά. Και η υποχουλή κυρία Γιάννα βρήκε ευκαιρία να σταματήσει τη δίαιτα και να το ρίξει στα γλυκά, αφού η ζυγαριά της δεν λειτουργούσε. Και τα θερμόμετρα δεν έδειχναν τη θερμοκρασία και η μεζούρα της μοδίστρας ήταν πια άχρηστη χωρίς αριθμούς, όπως και ο μεγάλος χάρακας του μαραγκού που πια δεν μπορούσε να μετρήσει τα ξύλα. Πραγματικά, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Και ενώ όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο του Γοραπίθα, η φασαρία από την πλατεία έφτασε στο μικροσκοπικά μυτερά αυτιά του Πυθαγόρα. Εκείνος, προβληματισμένος, σκέφτηκε να τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του που ζούσε στην πολιτεία για να μάθει τι είχε συμβεί. Αδύνατον. Πάνω στο τηλέφωνο δεν υπήρχαν αριθμοί.
πουθενά δεν υπήρχαν αριθμοί, ούτε για δείγμα. Είναι σίγουρα και αυτό κάποιο πονηρό σχέδιο του Γοραπίθα για να εξαφανίσει τους αριθμούς, μουρμούρισε ξεφυλίζοντας τα βιβλία του. Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι τα κατάφερε μια χαρά. «Τα βιβλία μου είναι άδεια», φώναξε απελπισμένος. Άφησε τα βιβλία στην άκρη και χωρίς να χάσει λεπτό έτρεξε στην υπατία. Η υπατία σίγουρα θα σκεφτεί μια έξυπνη λύση και γι' αυτό το πρόβλημα σκέφτηκε. Ενώ την έψαχνε πίσω από μια εγκυκλοπαίδεια με κανείς δεν ξέρει πόσους τόμους. Μόλις τη βρήκε, άρχισε να της μιλάει γρήγορα και μπερδεμένα. Ο καημένος τα είχε χάσει με όλα αυτά που είχαν συμβεί. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γοραπίθας τους αναστάτωνε με κάποια τρελή ιδέα. Αλλά τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρά. Η υπατία χαμογέλασε. Έξισε λίγο το κεφαλάκι της με το ραβδί της και προσπάθησε να τον καθησυχάσει. «Δεν χρειάζεται να ανησυχείς». Πετούσε έξω από το δωμάτιό του όταν άρχισε να γράφει αυτό το μαγικό τραγούδι και έτσι υποψιάστηκα το πονηρό του σχέδιο. «Τον άφησες να εξαφανίσει τους αριθμούς», ρώτησε με απόγνωση ο Πυθαγόρας. «Δεν καταλαβαίνεις. Τα βιβλία των μαθηματικών μας είναι άδεια και...» Πριν νυχτώσει, ο Γραπίτας όχι μόνο θα έχει καταλάβει το λάθος που έκανε, αλλά θα έχει μάθει πια ότι οι αριθμοί είναι απαραίτητοι ακόμα και γι' αυτόν, είπε εκείνη με σιγουριά. «Μπορεί να έχεις δίκιο», μουρμούρισε ο νάνος μετά από ένα βαθύ αναστεναγμό. «Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει ένα γερό μάθημα αυτή τη φορά». Δεν πέρασε πολλή ώρα, κανείς δεν ξέρει πόση, και ο Γοραπίθας ήταν ήσυχος πια ότι όλα είχαν γίνει όπως τα ήθελε, αφού οι αριθμοί βρίσκονταν κλειδωμένοι στο μεγαλύτερο δωμάτιο του πύργου. Ήταν πεινασμένος και σκέφτηκε να παραγγείλει μια γιγαντιαία πίτσα για να γιορτάσει την επιτυχία του, όπως του άξιζε. Άνοιξε τον τηλεφωνικό κατάλογο, σήκωσε το τηλέφωνο, αλλά... «Θα μαγειρέψω κάτι μόνος μου», σκέφτηκε ψάχνοντας μια παραδοσιακή ιταλική συνταγή για μακαρόνια. «Λοιπόν, θα χρειαστώ μακαρόνια, αλλά πόσα πακέτα. Θα χρειαστώ σάλτσα, ντομάτες και κρεμμύδια, αλλά πόσα. Η συνταγή είναι μισή». Και βέβαια ήταν μισή, αφού οι αριθμοί είχαν εξαφανιστεί. «Δεν θα φάω, είναι αργά και θα μου πέσει βαρύ», μουρμούρισε και γύρισε να κοιτάξει το ρολόι του. «Μα το ρολόι δεν έλεγε πια την ώρα». Η υπατία και ο Πυθαγόρας που ήταν κρυμμένοι και παρακολουθούσαν τον πεισματάρι γίγαντα με δυσκολία έπνιξαν τα γέλια τους και τον πλησίασαν με αυστηρότητα. Είχε έρθει η στιγμή να ζητήσει συγγνώμη για τους μπελάδες που έφερε. «Εγώ από τα μαθηματικά ήθελα να γλιτώσω, αλλά οι αριθμοί είναι παντού. Δηλαδή, ήταν παντού. Τώρα δεν είναι πουθενά. Την πάτησα ο κουτός και θα μείνω μυστικός». Οι δύο φίλοι ξέσπασαν στα γέλια, μιας και ήταν σίγουροι πια ότι ο Γοραπίθας είχε πάει το μαθημά του.
«Ήρθε η ώρα να λύσεις τον πρώτο σου γρίφο», του είπε ο Πυθαγόρας. Εκείνος πήρε το χαρτί με τον γρίφο από τα χέρια της Ιπατίας, γεμάτος ντροπή. «Εσύ μόνο μπορείς το πρόβλημα να λύσεις και όλους τους αριθμούς ελεύθερους να αφήσεις. Πρέπει στη θέση τους να μπουν, μα χωρίς να μπερδευτούν. Με ένα τραγούδι μαγικό, βάλ τους πάλι στο χώρο». Ο Γοραπίθας το διάβαζε, μουρμούριζε και γκρίνιαζε, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορούσε να τα παρατήσει. Κάθισε στο πιάνο. Έπρεπε να βρει με προσοχή τις νότες και τις λέξεις για να φτιάξει και πάλι τη σωστή μελωδία, αυτή που θα έβαζε τους αριθμούς στη θέση τους. Βγείτε τον πύργο, μπείτε στη σειρά. Ώρα να γυρίσετε όλοι στη δουλειά. Σας ζητάω τραγουδώντας τη θέση σας να βρείτε. Δώστε προσοχή και μην μπερδευτείτε. Όλους σας μαγεύει ο τρελός ρυθμός. Σήμερα γιορτάζει κάθε αριθμός. Η Ιπατία ξεκλείδωσε με το ραβδί της στο δωμάτιο που ήταν φυλακισμένοι οι αριθμοί και ο Γοραπίθας άρχισε να παίζει στο γιγαντιαίο του πιάνο το μαγικό του τραγούδι. Ο ένας πίσω από τον άλλον όλοι οι αριθμοί, εκτός από τον 47 που στάθηκε πάνω στην πόρτα, πήραν το δρόμο της επιστροφής τραγουδώντας και χορεύοντας. Ο καθένας μπήκε στη θέση του και όλα έγιναν όπως πριν. Η αναστάτωση πέρασε και οι άνθρωποι ηρέμησαν. Και αυτή την τρελή μέρα, χωρίς τους αριθμούς, ακόμα τη θυμούνται και γελάνε με την καρδιά τους. Όσο για το Γοραπίθα, πήρε το μαθημά του. Κατάλαβε ότι οι αριθμοί βρίσκονται παντού και ότι χωρίς αυτούς όλα θα ήταν διαφορετικά και πολύ, πολύ, πολύ μπερδεμένα. Και αν κανείς από εσάς τον ψάχνει, σίγουρα θα τον βρει στον πύργο του, στο μεγάλο δάσος, όταν στη μικρή πολιτεία να παίζει πιάνο ή να λύνει προβλήματα με ασκήσεις, με αριθμούς. Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο γίγαντας που εξαφάνισε τους αριθμούς» της Χαράς Αγγελάτου από τις εκδόσεις Άγκυρα. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά σε όλα τα παιδιά. Παραμύθια του αέρα. Κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ. Με την Ιουλία Ζωντανού στο ράδιο Αβένα 97.7. Μια εκπομπή για τους μικρούς μας φίλους.